Η ενασχόλησή μου έχουν ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν αθλητής στο τμήμα μπάσκετ του ΕΓΑΛΕΟ, στα παιδικοεφηβικά του τμήματα και μάλιστα ήμουν και προπονητής στις ακαδημίες. Μετά, λόγω του επαγγέλματος αποχώρησα από τον αθλητισμό και φέτος πάλι έκανα μία πρόταση στον κύριο Παλτόγλου, στον πρόεδρο του συλλόγου, να ασχοληθώ διοικητικά. Η πρότασή μου όταν συναντήθηκα με τον κύριο Παλτόγλου στο γραφείο μου με παρουσία τρίτου ανθρώπου, πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι η στόχη ήταν ανωδική για τα τμήματα μπάσκετ. Δυστυχώς ο κύριος Παλτόγλου για τους λόγους τους δικούς του προχώρησε χωρίς εμένα. Δεν θέλω να αναφερθώ λεπτομερέστατα, γιατί το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει πριν λίγους μήνες και επειδή είμαι ΕΓΑΛΕΟ και αγαπάω το ΕΓΑΛΕΟ, θέλω η ομάδα του μπάσκετ να ανέβει και να πάει πάρα πολύ καλά. Αν θέλετε να το ξανασυζητήσουμε στο τέλος του πρωταθλήματος, πολύ ευχαρίστως. Αυτό που ήθελα να επισημάνω μόνο είναι ότι ο κύριος Ακελαρίου, ο υπεύθυνος του μπάσκετ, ότι μου είχε πει ότι απαιτείται ένα μπάτζετ των 65.000 ευρώ για την αντρική ομάδα και δυστυχώς τώρα το μπάτζετ στην αντρική ομάδα του ΕΓΑΛΕΟ ανέρχεται περίπου στις 14.000 ευρώ το χρόνο με αυτές τις μεταγραφές τις οποίες έχουν κάνει. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Στα μέσα της σεζόν όχι, δεν επιθυμώ να αναλάβω ξανά κάτι. Αυτά εξάλλου έχουν τελειώσει και οι μεταγραφές, οι υπεύθυνοι έχουν διοριστεί. Τους εύχομαι καλό έργο, καλό αποτέλεσμα και επειδή αγαπάω το ΕΓΑΛΕΟ, έχω μεταφερθεί, ας πούμε, κάναμε μια διοικητική μεταγραφή στο τμήμα του βόλεϊ του ΕΓΑΛΕΟ. Πάλι στο ΕΓΑΛΕΟ παραβρίσκομαι. Μετά την αποχώρησή μου από το μπάσκετ, ο κύριος Παντελής ο Βλάχος μου έκανε μία πρόταση συνεργασίας να ασχοληθώ με το βόλεϊ γυναικών του ΕΓΑΛΕΟ, την οποία την αποδέχτηκα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παντελή τον Βλάχο για την πρόταση που μου έκανε. Είναι ένα οικογενειακό περιβάλλον, ένα κλίμα πολύ δυνατό. Πιστεύω ότι το πάντρεμα των δυνάμεών μας θα αποφέρει καλύτερες αγωνιστικές νίκες και άνοδο στην ομάδα. Εγώ προσωπικά έχω πάει κάποιες χορηγίες στην ομάδα του βόλεϊ και ό,τι είναι δυνατόν και περνάει από το χέρι μου μπορώ να προσπαθώ να λύνω τα προβλήματά τους. Ακριβώς. Βεβαίως. Ο στόχος μας είναι να ανέβουμε κατηγορία. Εξάλλου αυτό πιστεύω και ότι ο ίδιος ο Παντελής ο Βλάχος με τη δύναμη που έχει κάνει τώρα με τα κορίτσια μπορεί να το καταφέρει αυτό. Όμως δεν ξέρω αν μπορεί να τα απεξέλθει οικονομικά το να παραμείνει και στην κατηγορία της Α1. Θα χαρώ πολύ να είμαι κοντά του στην άνοδο της κατηγορίας της ομάδος και για πάρα πολλά χρόνια και να παραμείνουμε στην Α1. Όσο αφορά για εμένα, εγώ θα βοηθήσω όσο μπορώ με τον δυνατότερο σκοπό ώστε να έχουμε πολύ περισσότερες χορηγίες στην ομάδα και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στις μεταγραφές μας και στα έξοδα που απαιτούνται. Ας τελειώσει το φετινό πρωτάθλημα και το καλοκαίρι θα είμαι διατεθειμένος να ξανασυζητήσω. Γιατί θέλω όλα τα τμήματα του ΕΓΑΛΕΟ να πάνε καλά. Για
για το ποδόσφαιρο, ήδη αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν αναλάβει πιστεύω ότι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι και οι γνώστες του ποδοσφαίρου. Καλό είναι να ασχολείσαι με κάποιο αντικείμενο το οποίο γνωρίζεις. Εγώ πήγα στο μπάσκετ γιατί, όπως σας προανάφερα, ήμουν μπασκετικός. Στο βόλεϊ, ναι, μεν έχω πάει, έχω δεθεί με την ομάδα, ακόμα δεν έχω γνωρίσει, ας πούμε, τους κανόνες του βόλεϊ. Στο ποδόσφαιρο, όχι, είναι ικανοί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν αναλάβει, πάνε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει λόγος να πάει κάποιος νέος εκεί. Αν μου ζητηθεί βέβαια η βοήθειά μου και μπορώ να ανταπεξέλθω και να βοηθήσω ακόμα και το ποδόσφαιρο, γιατί όχι.